Να μείνουμε όμως, κυρίες και κύριοι, στο θέμα. Αυτή τη στιγμή θα συνομιλήσουμε με τον βουλευτή Εύρου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ντόλιο. Κύριε Ντόλιο, χαίρετε. Γεια σας, κύριε Ρούγα. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα θλιβερό καθήκον να συζητήσουμε πώς αποτυπώνεται η καταστροφή και με τα μάτια ενός έμπειρου βουλευτή, πρώην ομάρχη, υπουργού. Είναι πραγματικά μεγάλη, τεράστια καταστροφή που δύσκολα θα κλείσει. Κοιτάξτε, καταρχήν θα κάνω μια αποτίμηση, αρκεί να τελειώσει η καταστροφή, γιατί ακόμη δεν έχει τελειώσει. Να επιτρέψτε μου να πω πού κατά τη γνώμη βρισκόμαστε σήμερα. Ακριβώς. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη έκταση δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων, ίσως θα είναι και τα πάνω από 50.000 στρέμματα, η οποία είναι αυτή τη στιγμή περιχαρακωμένη. Φαίνεται ότι η φωτιά δεν θα βγει σήμερα και αύριο από αυτή την έκταση. Μέσα σε αυτή την έκταση υπάρχουν πολλά ζωντανά τμήματα του δάσους. Ίσως είναι και η μισή έκταση από αυτήν ζωντανή. Σε αυτά τα ζωντανά τμήματα υπάρχουν συχνές αναζωπηρώσεις λόγω των συχνών ανέμων. Καταβάλλεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τα πτυτικά μέσα, από τα αεροπλάνα. Σήμερα, αν θυμάμαι καλά, αν τα έχω υπολογίσει καλά, είναι 12 τα πτυτικά μέσα. Και υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις λόγω του ότι δημιουργούνται δίνεσεις, χαράδες κτλ. Λέμε ότι είμαστε καλύτερα από χθες σήμερα. Πρέπει όμως να είμαστε επιφυλακτικοί, μήπως γίνει κάτι περίεργο και αναζωπηρώσει η φωτιά αύριο. Πρέπει να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί. Εγώ αυτό που τρέμω κυριολεκτικά είναι την κόπωση των συμμετεχόντων στην κατάσταση της φωτιάς. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο έχουν κάνει και η κόπωση είναι κακό σύμβουλο. Τρέμω ακόμη και σήμερα για κάποιο ατύχημα. Είναι αυτό που πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε. Μα τώρα πώς πήγε η ιστορία αυτή. Θα σας θυμίζω ότι την Τρίτη είχα να φέρουμε την πλάκα. Έσπευσαν τα πυροσβεστικά μέσα και ζήσαμε τη φωτιά. Την Τετάρτη το μεσημέρι, στις 2 η ώρα, ειδοποιούμαστε, μιλάμε με τον Περιφερειάρχη και με την κυρία Νικολάου, ότι έχουμε μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Λευκήμη. Την Τετάρτη το βράδυ της ίδιας ημέρας είχαμε 6 αεροπλάνα, 6 πτυτικά μέσα. Δεν έφτασαν από τις 2 στις 3 η ώρα, είχαμε το δικό μας ελικόπτερο βεβαίως. Α, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε, ότι στον Εύρο έχουμε πεζοπόρο τμήμα που κατοικοεδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, έχουμε και ελικόπτερο που κατοικοεδρεύει στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά τα θεωρούμε δεδομένα, ήταν όμως επιτυχίες στο παρελθόντος, τις οποίες τις διατηρήσαμε. Έχουμε λοιπόν την Τετάρτη το βράδυ 6 αεροπλάνα. Την Πέμπτη το πρωί 6 αεροπλάνα, 35 οχήματα της πυροσβεστικής, 70 πυροσβέστες, το πεζοπόρο τμήμα 56 άνδρες, το πεζοπόρο τμήμα του στρατού και ένας απίστευτος, πολύ μεγάλος αριθμός χωματουργικών μηχανημάτων από τους φορείς, από το Δήμο της Αλεξανδρούπολης, από τον φορείς της περιοχής. Την Πέμπτη το πρωί θεωρούμε ότι θα γίνει μια επιχείρηση με τα πτυτικά μέσα και θα τα αποκριθούμε καλά. Δυστυχώς την Πέμπτη το πρωί υπάρχει ένα πέπλο καπνού πάνω από την καιόμενη έκταση και οι ρήψεις από τα αεροσκάφη δεν είναι τόσο εύστοχες, δεν είναι αποτελεσματικές. Αυτό γίνονται αποτελεσματικές μετά από ένα δίωρο περίπου, όταν βγαίνει αέρας. Ο αέρας από την μια τη μεριά δεν τον θέλαμε, από την άλλη όμως την Πέμπτη το πρωί μας δημιούργησε πρόβλημα. Συγχρόνως επικοινωνούμε διαρκώς με τον αρχηγό της πυροσβεστικής, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι έστειλε αμέσως τον υπαρχηγό της πυροσβεστικής στον Εύρο, μαζί με τον στρατηγό, τον επιθεωρητή της Θεσσαλονίκης. Επικοινωνούμε και στέλνονται και άλλα μέσα. Εγώ μάλιστα μετά από τις κραυγές κυριολεκτικά του Περιφερειάρχη και της κυρίας Νικολάου, επικοινωνώ με τον αρχηγό της πυροσβεστικής και την ώρα που επικοινωνώ τυχαίνει να είναι εκεί ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Παίρνει την ίδια στιγμή πληροφορία ότι ανάβει φωτιά στο ΣΕΙΞΟΥ. Εκείνο το οποίο τους λέμε είναι ότι όχι απλώς δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουν κάποια πτυτικά μέσα από εδώ, αλλά θέλουμε κι άλλα. Και μας ήρθαν την ίδια μέρα τα δύο γαλλικά, αν θυμάμαι καλά, κατέφτασαν. Έτσι λοιπόν εξελίσσεται η κατάσταση από άποψη μέσων. Θα έλεγα ότι μεγαλύτερη ανταπόκριση από άποψη μέσων δεν ήταν δυνατό να υπάρξει. Όποιος λέει το αντίθετο, πραγματικά δεν ξέρει την πραγματικότητα της χώρας και το τι συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις. Να τονίσω, κύριε Δούκα, ότι έχουμε για πρώτη φορά το κινητό κέντρο επιχειρήσεων εδώ. Τι είναι αυτό?
ένα λεωφορείο το οποίο έχει τα πάντα μέσα, χάρτες κτλ. Ξέρει τις καιρικές συνθήκες σε απόσταση 50 χιλιόμετρων. Λειτουργεί το κέντρο αυτό. Χρησιμοποιήθηκε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα είναι ένα δείγμα γραφής για το πόσο βαρύτητα δόθηκε στην προσπάθεια κατάσταση αυτής της πυρκαγιάς. Να τονίσω την φοβερά επιτυχημένη και μεγάλη συμβουλή του στρατού και βεβαίως αυτά τα οποία άκουσα προσωπικά εγώ και πολλές φορές από τον αρχηγό της πυροσβεστικής που είναι στην Αθήνα, από τον υπαρχηγό που είναι εδώ, για τη συμβολή των κατοίκων της περιοχής, στη Μελία, στα Κύλα, παντού. Πραγματικά μας βλέπουν εγκόμε και θα το δούμε αυτές τις μέρες να ακούγεται πάρα πολύ έντονα και είναι πολύ σημαντικό. Να τονίσω ότι στην εξέλιξη αυτή μας δημιούργησε ένα πρόβλημα φωτιά στις σφαίρες. Κυριολεκτικά, εκείνη τη στιγμή έπρεπε να στείλουμε αεροπλάνα για να σώσουμε το στρατόπεδο, τον οικισμό των φορών, το δάσος της Αγίας Παρασκευής και, και τα πυρομαχικά. Εκτός από τα επίγεια μέσα. Το πράξαμε αυτό, αλλά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρξει ένας χαμένος χρόνος στα κύρια μέτωπα της φωτιάς που ήταν πολύ μακρύς από τις σφαίρες, 8-9 χιλιόμετρα μακριά. Μας δημιούργησε λοιπόν έτσι ένα κενό και αυτή η φωτιά στις σφαίρες, μαζί με αυτή τη φωτιά που μπήκε στη Δέλτα τηλεόραση εκεί κοντά στο αεροδρόμιο, η οποία δεν ξέρουμε ακόμη από πού μπήκε. Για τις σφαίρες υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση ότι μπήκε από, από τα καλώδια της ΔΕΗ. Έτσι λοιπόν έχει η κατάσταση. Να προσπαθήσω να επαναλάβω μερικά πράγματα. Η φωτιά φαίνεται ότι ελέγχεται. Είμαστε καλύτερα από χθες. Νομίζω, εκτιμούμε μαζί με την πυροσβεστική ότι δεν θα φύγει από την περίμετρο αυτή. Πιστεύω ότι την έχουμε ελέγξει και στο νοτιότερο σημείο που είναι εκεί ο υδροταμιευτήρης της Αλεξανδρούπολης. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια, πιστεύω, μια-δυο μέρες ακόμη για να σβηστούν οι εστίες μέσα σε αυτή την περίγυρο της φωτιάς. Αυτό δεν είναι μόνο ότι θα ησυχάσουμε, θα σώσουμε μεγάλα τμήματα του δάσους. Πιστεύω ότι το 50% της έκτασης είναι σωσμένο. Θα το πούμε με σιγουριά τις επόμενες μέρες. Και βεβαίως όταν τελειώσουμε μια και οριστικά και τελεσίδικα, και ελπίζω χωρίς κανένα ατύχημα και χωρίς άλλα επεισόδια, αυτή την προσπάθεια, τότε θα καθίσουμε να δούμε το πώς πήγε αυτή η προσπάθεια. Θα κλείσω έτσι, εκτός αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι. Μια τελευταία ερώτηση σας κάνω μετά. Μεγαλύτερη έτσι, συμπαράσταση, ανταπόκριση στα αιτήματά μας από την πλευρά του αρχηγείου της πυροσβεστικής, του αρχηγείου της αεροπορίας που είχε εντολή από τον υπουργό, τον κύριο Μπεγλίτη, με τον οποίο μίλησα αρκετές φορές. Από την πλευρά της κυβέρνησης συνολικά δεν μπορούσε να υπάρξει. Όποιος επιχειρήσει σήμερα να λέει άλλα πράγματα, τότε νομίζω ότι εκδηλώνει πολύ πρόωρα τη μικροψυχία του. Ας αφήσουμε να τελειώσει το κακό και να κάνουμε μια ψύχρεμη συζήτηση. Θέλω να η οποία θα είναι πολύτιμη εάν έχει θετικό σκοπό. Μάλιστα. Μία τελευταία παρακαλώ παρατήρηση. Με την ατομική ευθύνη αυτών οι οποίοι αποδεδειγμένα πλέον είναι οι αιτίες της φωτιάς, όχι μόνο αυτής της καταστροφής του Εύρου, γενικά, και η οποία είναι δέχονται μια ποινή εφέσιμη και είναι αστεία έως γελία. Τι θα γίνει με αυτή την ατομική ευθύνη των αγροτών, οι οποίοι επιμένουν είτε με την ανθρώπινη βλακεία, είτε με σκοπιμότητα για σφοσκοτόπους να καταστρέφουν το εθνικό πλούτο? Κοιτάξτε, είναι με ένα θέμα νομοθεσίας. Οι ποινές προβλέπονται στην νομοθεσία. Δεν θέλω να εκφράσω, δεν είμαι και ο ειδικότερος για να εκφράσω αυτά με αυτή τη στιγμή. Χωρίς αμφιβολία όμως. Τώρα δεν μπορούμε να τους χαϊδεύουμε, κύριε Ντόπιο. Όχι. Δεν θα χαϊδεύουμε και τους εθνικά επικίνδυνους αγρότες, βοσκούς και κτηνοτρόφους. Είναι εγκληματίες. Είναι εθνικοί εγκληματίες. Να τελειώνει αυτό το παραμύθι. Να τους αποδεχόμαστε επειδή είναι αγρότες. Είναι έκπληκτος ο πιλότος του ελικοπτέρου της Αλεξανδρούπολης. Είναι όταν ειδοποιήθηκε για τη φωτιά στη Λευκίνη, έσπευσε και αντί να βρει μία αιστεία, η οποία να είναι και κάπως εκτεταμένη, τελικά βρήκε πάρα πολλές αιστείες. Πάρα πολλές αιστείες. Δηλαδή αυτό το τρακτέρ το οποίο έσπερνε φωτιά σε ένα μήκος 3 χιλιόμετρων είναι πραγματικά κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξηγιάσουμε, να το ψάξουμε. Σήμερα ξέρω ότι έγινε και το αυτόφορο, έχω κάποιες πληροφορίες από εκεί. Δεν θέλω να μιλήσω όμως για αυτό το θα θέμα. Θα τα δούμε όμως και αυτά, κύριε Ντόλιο. Υπάρχουν και ευθύνες ατομικές πολιτών επιτέλους.
σαφώς και υπάρχουν ευθύνες. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπήκε η φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ακριβώς. Δεν μπορώ να το κατανοήσω. Όταν όλος ο νομός πρέπει το... να ελέγξουμε. Κινδύνευσε να καεί ο σταθμός. Η επιπολαιότητα δεν δικαιολογείται. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Εντόλιο. Θα έχουμε την ευκαιρία και τις προσεχείς μέρες πιο ψύχρα.